σας κατατάσσει στους μεγάλους κερδισμένους της θεσινής εκλογικής αναμέτρησης. Και θέλω να μου πείτε πώς αποτιμάτε πολιτικά εσείς αυτή την άνοδο του ΚΚΕ. Μάλιστα. Είναι φανερό, κύριε Κοντογουλίδη, ότι το κόμμα μας καταγράφει μια ακόμα σημαντική άνοδο. Και σε σχέση με τις ευρωεκλογές, τις μακρινές, γιατί φαίνονται μακρινές πια οι ευρωεκλογές του 2019, πολύ σημαντική άνοδο. Τότε είχαμε πάρει 5,3 και τώρα έχουμε πάρει 9,3. Είναι φανερό και σε απόλυτο αριθμό ψήφων, αλλά και σε σχέση και με τις περσινές βουλευτικές εκλογές, τις διπλές. Είναι φανερό ότι είναι σε μια ανωδική πορεία εκλογική το κόμμα μας και με τις περσινές δύο βουλευτικές εκλογές και με τις περιφερειακές, τις δημοτικές και τώρα εκ νέου με τις ευρωεκλογές του 2024. Αυτό, ξέρετε, έρχεται και αποτυπώνει, κύριε Κοντογουλίδη, τους δεσμούς τους οποίους οικοδομεί το κόμμα μας με λαϊκές δυνάμεις μέσα από τους αγώνες οι οποίοι εξελίσσονται μικροί ή μεγάλοι. Αρχίζει δηλαδή αυτή η άνοδος του κόμματός μας, η σταθερή, όχι εντυπωσιακή, αλλά πάντως σταθερά ανωδική, αρχίζει να εκφράζει, κατά την άποψή μας, πιο σταθερούς δεσμούς με λαϊκά στρώματα, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα. Ας μην μας διαφύγει το γεγονός ότι στην Αττική το ΚΚΕ είναι τρίτο κόμμα. Ναι, τρίτο κόμμα είσαι στην Αττική. Και αυτό λέει πάρα πολλά, γιατί στην Αττική μένει ο μισός περίπου πληθυσμός της χώρας. Και εν πάση περιπτώσει θεωρούμε ότι μέσα από αυτήν την εκλογική ενίσχυση του κόμματός μας, για την οποία βεβαίως και αισθανόμαστε χαρά και ικανοποίηση, αλίμονο, θεωρούμε ότι αρχίζει και ενισχύεται αυτό το ρεύμα που αμφισβητεί, ξέρετε, αυτή την κυρίαρχη πολιτική. Μια κυρίαρχη πολιτική που κατά την άποψή μας, αλλά και κατά την πραγματικότητα που βιώνουμε, δεν αφορά μονάχα την κυβερνητική παράταξη, την κυβέρνηση, αλλά υποστηρίζεται και από τα υπόλοιπα λίγο ως πολλοί κόμματα. Γι' αυτό και εισέπραξαν και αυτά στη μεγάλη τους πλειοψηφία και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα έλεγε κανείς ότι είχαν κάποια εκλογική επιτυχία. Όμως δεν θέλουμε, κύριε Κοντογουλίδη, να αφαιρεθούμε από την πραγματικότητα και να θεωρήσουμε ότι όλα πάνε καλά. Για το λαό μας ο πολιτικός συσχετισμός παραμένει αρνητικός και παραμένει αρνητικός συνολικά, παρά το ότι το κόμμα μας προσεγγίζει το 10% και παραμένει αρνητικός και θα βιωθεί ως τέτοιος ακόμα περισσότερο με τα μέτρα που αναμένονται να έρθουν την επόμενη μέρα από την κυβέρνηση τώρα της Νέας Δημοκρατίας, με βάση τη δημοσιονομική σταθερότητα, με βάση τα προαπαιτούμενα του Ταμείου Ανάκαμψης, με βάση τις διακυμάνσεις του χρηματιστηρίου της ενέργειας, με βάση την πολεμική διάσταση της οικονομίας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, κύριε Κοντογουλίδη, και αυτό δεν πρέπει να το παραβλέψουμε. Αλλά θεωρούμε ότι η εκλογική ενίσχυση του κόμματος θα δώσει ακόμα μεγαλύτερη δύναμη και κουράγιο να οργανωθεί ακόμα περισσότερο ο λαός μέσα από τα σωματεία του, τους φορείς του και να αντιπαλέψει αυτήν την αντιλαϊκή πολιτική. Θα πω μονάχα ένα παράδειγμα που είναι χαρακτηριστικό. Είναι εδώ στην περιοχή μας. Όλες αυτές τις μέρες, ξέρετε, υπάρχει ένας συγκινητικός, ένας ηρωικός αγώνας των μεταλλορύχων στην Ελληνικός Χρυσός. Είναι τελείως μακριά τα φώτα της δημοσιότητας από αυτούς. Τους υποχρεώνουν τους ανθρώπους οι πρώτες της εταιρείας να δουλεύουν 12 ώρες, 300 μέτρα κάτω από τη γη. Οι άνθρωποι αγωνίζονται, οι εργαζόμενοι αγωνίζονται, παλεύουν. Μόνο το ΚΚΕ είναι μαζί τους. Και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε και ακόμα περισσότερο με αυτή τη μεγαλύτερη δύναμη που μας έδωσε ο λαός. Δεν ξέρω αν θέλετε να πω, να σχολιάσω κάτι άλλο. Το γεγονός ότι το ΚΚΕ είναι ένα κόμμα το οποίο εκφράζει αυτό που λέμε την αριστερά, την αριστερά στον τόπο. Κανένας δεν μπορεί να πει ότι το ΚΚΕ δεν είναι αριστερό κόμμα. Εκτιμάτε ότι αυτό έπαιξε ρόλο σε σχέση με τους ψηφοφόρους οι οποίοι πλέον κάποιοι φεύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ, κάποιοι μένουν στο ΣΥΡΙΖΑ, κάποιοι δεν επιλέγουν μικρότερα κόμματα που έφυγαν από το ΣΥΡΙΖΑ, όπως η Νέα Αριστερά? Δηλαδή έπαιξε ρόλο αυτό το γεγονός ότι εσείς, όπως είπατε, είχατε μια συνεπή στάση σε πολλά ζητήματα που αφορούν την αριστερά? Φυσικά και έπαιξε ρόλο, αλλά νομίζω ότι ασφαλώς θα συμφωνήσουμε την ανάλυση σας, αλλά νομίζουμε ότι Ξέρετε, το ΚΚΕ δεν εκπροσωπεί απλώς μια συνεπή αριστερή δύναμη, η οποία είναι τέτοια ασφαλώς. Στην πραγματικότητα το ΚΚΕ εκπροσωπεί την εναλλακτική πρόταση απέναντι στην κυρίαρχη πολιτική. Είναι δύο οι κυβερνητικές προτάσεις. Είναι αυτή που εφαρμόζεται τώρα από τη Νέα Δημοκρατία φυσικά, αλλά τα προηγούμενα χρόνια από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, και η εναλλακτική την οποία προτείνει το ΚΚΕ στο λαό μας. Ξέρουμε και βλέπουμε ότι δεν είναι πλειοψηφία, αποτυπώνεται και στις εκλογές. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν είναι ρεαλιστική. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι φιλολαϊκή. Ξέρετε, στη ζωή τα πάντα αλλάζουν και στις κοινωνίες, και έχουμε εμπιστοσύνη στο λαό μας εμείς και στους εργαζόμενους και στην εργατική τάξη βεβαίως, αλίμονο, της οποίας ο ρόλος είναι αυτός. Είναι η οργάνωση μιας νέας κοινωνίας σε άλλη βάση, όπου ο πλούτος της κοινωνίας που παράγεται θα κατανέμεται δίκαια και σωστά ανάμεσα σε αυτούς που τον παράγουν. Τι πιο δίκαιο, τι πιο απλό, τι πιο αληθινό από αυτό που σας λέω. Με αυτήν την έννοια λοιπόν η πρόταση του ΚΚΕ, που συνιστά τη μόνη εναλλακτική ρεαλιστική φιλολαϊκή πρόταση απέναντι σε αυτή που εφαρμόζεται από τις κυβερνήσεις αλλά και την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί όπως πολύ καλά γνωρίζετε και εσείς, κύριε Κοντογουλίδη, οι κυβερνητικές αποφάσεις, ένα ποσοστό 80% ίσως και περισσότερο, αφορούν στη μεταφορά της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στο εγχώριο δίκαιο. Όλο και περισσότερο ομογενοποιείται η Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκλίνει το ευρωπαϊκό δίκαιο, το οποίο εμείς θεωρούμε ότι έχει αρνητική κατεύθυνση, με την έννοια ότι αντιμάχεται τα συμφέροντα των εργαζομένων. Θα ήθελα όμως να κάνω και ένα σχόλιο, αν μου επιτρέπετε, γιατί είναι ένα θέμα, δεν μπορεί κανείς να το παραγνωρίσει, σε σχέση με την αποχή. Δεν ξέρω αν θα θέλατε να... Πολύ σύντομα, για να περάσω και στον επόμενο, και για την αποχή πέστε μου, την εκτίμησή σας. Η αποχή δεν είναι μόνο αδιαφορία, που μπορεί να είναι και τέτοια, εκφράζει και μια διαμαρτυρία ανθρώπων. Βεβαίως, εκφράζει είναι ολοφάνερο μια διαμαρτυρία ανθρώπων, οι οποίοι προς το παρόν μπορεί να μην βλέπουν τη διέξοδο και να επέλεξαν την αποχή, με την οποία εμείς δεν συμφωνούμε. Και ας σκεφτούμε πόσο τροφοδοτήθηκε αυτή τελικά η αποχή. Να σας πω λίγο κάτι σε αυτό. Αν βάλουμε τα νούμερα κάτω και δούμε ότι η αποχή περίπου ήταν στο 60%, 58%. Λοιπόν, 40% περίπου ήταν το ποσοστό συμμετοχή, 42% για την ακρίβεια. Ναι. Και το πρώτο κόμμα, η Νέα Δημοκρατία, παίρνει 28% και κάτι. Στην ουσία, από το σύνολο των εκλογέων, το πρώτο κόμμα έχει περίπου το 12% του συνόλου των εκλογών. Είναι συγκλονιστικό αυτό. Κυβερνάει ένα κόμμα το οποίο στην τελευταία χθεσινή εκλογική αναμέτρηση εκπροσωπεί το 12% του συνόλου των εκλογέων. Είναι συγκλονιστικό. Έτσι είναι. Και ας σκεφτούν όλοι όσοι έκαναν την προεκλογική αντιπαράθεση με όρους φιλισμού, όπως την τελευταία εβδομάδα για τα πόθεν έσχες, για τα σπίτια του ενός και για τα εκατομμύρια του αλλού, πόσο αυτό τελικά βοήθησε, μάλλον όθησε έναν κόσμο να δείξει την αποστροφή του, να δείξει την αηδία του. Ας μην φοβόμαστε τις λέξεις απέναντι σε αυτά τα φαινόμενα, και τελικά δεν πήγε να ψηφίσει. Κύριε Δελή, ευχαριστώ πάρα πολύ. Όχι να απέχει. Θέλουμε να συμμετέχει και στις εκλογές, και πολύ περισσότερο να συμμετέχει στις ζωντανές διαδικασίες του κινήματος, να πάρει ο ίδιος ο λαός τα πράγματα στα χέρια του και να μην αναζητά σωτήρες. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία.